Φρόσο μου, καίγομαι! Αλέντ, αλέντ! Χρειάζομαι τη βοήθεια σου. Δεν το πιστεύω, αγάπη μου! Επέρασα! Μαούλα! Μου λείπεις πολύ. Μελένια μου, μα τα πιάσω και τούτα. Κυρία Κούλα, κυρία Κούλο, κυρία Κούλα, επιτέλους φτάνει. Λοιπόν, πέ μου τώρα ποιος είναι ο Αλέξανδρος. Φροσάτσιμα σου να μην βάλω τους ζωτάρι τα εμπνοημένα. Δεν σου παίζει βράγον προς που τον πρέσβει ρε Χρυσόστομε. Καλά έκαμε και βάλες το. Ας την ήταν πουλαλήν και καταλάβει τούτη. Γιώργο, σε ηγετεύω, άφησε με να σου εξηγήσω, να σου πω! Λοιπόν, ένα φύο, γιατί αν κάτσω δαμέ, πραγματικά δεν ξέρω τι είμαι ικανός να κάνω! Γιώργο, σε παρακαλώ, μην φύσεις. Είμαι όμως δεν είσαι δίκαιο ποτέ για καμιά, ειδικά για την Κρίστη. Απλά, χειρίζεται σε με τον τρόπο, δεν ξέρω αν το καταλάβεις. Εμένα. Νομίζω με ξέρεις καθόλου καλά. Έλα, μαμά μου. Σούβλ, you know, it says σούβλ, 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 and... Δεν ξέρω πώς επεράσαν 30 χρόνια γάμου, μάνι μάνι. Έτσι είναι εύκολο να ζεις με έναν άνθρωπο 30 χρόνια. Και το Χρυσόστομο μεν το θεωρείται έτσι. Δεν έχει πελάρα που δεν την έκαμε τούτα τα 30 χρόνια. Τέλος πάντων, περιμένω την να θυμηθεί σήμερα την επέτειο του γάμου μας. Και πέρκει κόψει ο νους του και φέρει μου και κανένα δώρο. Έτσι θέλω μεγαλία. Με χρυσαφικά, με σαπάνια και ένα μαντήλι να μου φέρει, εγώ είναι να το εκτιμήσω. Είναι η σκέψη που μέτρα. Η σκέψη ότι τούτος ο άνθρωπος που του χάρισα τη ζωή μου όλη, αθυμήθηκε με. Τέλος πάντων, εγώ δεν θα του πω τίποτε. Περιμένω να δω τι θα κάνει σήμερα. Της μάνας η καρκιά πονή, της πεθέρας ξοπέτσι. Εν την αλήθεια μπουλαλώ, νιώθω και γιώνει έτσι. Θώρα το τσιντο γιούδι μου, που υποφέρει τόσον, που βασανιέται, που πεινά και πώς θα το γλιτώσω. Το γιο μου τον ετύλιξεν με τα καμώματά της και δεν βρίσκον επαμόν με τα πόματά της. Έγκανε πόνα ξόρτωτη, νόμιζε κάποια ένι, αλλά εμιά πελό σου σου, μια πελό απομένη. Καλημέρα, μωρό μου. Μα τι ώρα είναι? 7:15. Και καλά, τι ώρα είναι ξυπνήσεις? Έχει καμιά ώρα. Είναι πολλά σημαντική ημέρα σήμερα. Σε θέλω να πάσει μου τέλεια. Θέλεις να σου κάνω καφέ? Όχι, ευχαριστώ. Ένα δεύτερο σου δίνω. Θέλεις ίσως κάποια άλλη βοήθεια? Όχι, αγάπη μου. Θέλω μόνο τα καθήκοντα που σου ανέθεσα. Είσαι έτοιμη? Α, μην ανησυχείς. Θα τα κάνω όλα άψογα. Ωραία. Φέρ' μου τη λίστα σου να την ελέξω. Γιώργο, μπορείς σε παρακαλώ να ηρεμήσεις? Αγάπη μου, είμαι ήρεμος. Απλά είναι πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Σε θέλω να κυλήσουν όλα άψογα. Φέρ μου τη λίστα σου να κάνω μια ανακεφαλαίωση, σε παρακαλώ. Γιώργο! Τι! Έχει μια εβδομάδα που είσαι έτσι. Όπως πάμε να θέλουμε όλοι μας ηρεμιστικά. Αγάπη μου, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι για μένα το πάρτι. Και εσύ, μωρό μου, καταλαβαίνεις ότι είναι απλά ένα surprise party για την επέτειο γάμων τους? Ναι, οι οποίοι κλείνουν 30 χρόνια γάμου μαζί. 30 χρόνια, ξέρεις τι σημαίνει, πολλά σημαντικό. Δηλαδή, αν πάει κάτι στραβά, να πρέπει να περιμένω άλλα 10 χρόνια για να κλείσω 40 χρόνια γάμου. Και ποιος ξέρει αν θα είμαστε όλοι καλά ως τότε, άντε. Αγάπη μου, έχεις δίκαιο. Πού ξέρουμε εμείς τώρα ότι ο παπάς σου θα αντέξει τη μάμα σου για ακόμη 10 χρόνια. Ήδη τα 30 είναι μεγάλο άθλο. Εντάξει, εντάξει, πάει ένα αστείο. Φέρ μου τη λίστα σου τώρα. Καλημέρα! Αν είναι έτοιμος ο καζακουμάρε φρούσα! Πέτω πιο ευγενικά!
Δεν είναι έτοιμος, Φρόσα, ο καφές, καλέ, Φρόσα. Παρεπομονή, Σουλτάνε. Πισκοτούδι, δεν έχει σήμερα πισκοτούδι, καλέ, Φρόσα. Ας συνεχίσει να σου λούσου πάνω, α. Χωρατεύω, βρε, Φρόσα, και εσύ, χωρατεύω. Τι μέρα είναι σήμερα? Δευτέρα. Τι μέρα είναι σήμερα? Δευτέρα, λαλούμι. Τι έγινε σα σήμερα? Σα σήμερα, έτσι, σα σήμερα. Σήμερα. Το 1822 εξεκίνησε η επανάσταση στην Νάουσα, κατά των Οθωμανών. Βρυθώστομαι! Έτσι να λένε, Φρόσα, να σου πω ψέματα τα πλεμμένα. Να, μα θα κάτσεις σήμερα εκεί στο καφέ μαζί μου. Έχει 30 χρόνια που πίνω κάθε μέρα μαζί σου καφέ. Σήμερα θα πιω. Είσαι τιμωρία. Γιατί είναι, Φρόσα, δεν πω καμά τώρα. Σκέφτου. Με τι έκαμε, καλέ, Φρόσα. Βάρτο να σου να δουλέψει, καλέ, Χρυσόστομε. Τι έγινε πάλι, κύριε Παναγιώτη μου, και ήθελες να με δεις άλλον άλλον? Γιατρέ μου, σοβαρά τα πράγματα, πολλά σοβαρά. Και πρέπει να πάρω μια σοβαρή απόφαση και θέλω τη βοήθεια σου. Σοβαρή απόφαση? Ένα κατεβουλευτής. Σε ποια χώρα? Στην Κύπρο. Η Κύπρος το ξέρει? Θέλω να πω, δεν το ξέρω, δεν μου είχες πει ποτέ ότι είσαι κομματικοποιημένο άτομο? Έτσι είμαι, γιατρέ μου, αλλά έχω μεγάλο κύκλο ένεκα δουλειάς και κάνω πρόταση δυο κόμματα. Ένεκα δουλειάς? Ναι, μα ξέρεις πόσο κόσμο γνωρίζω στο Πανέρκα? Και όχι καλύτερο λουκουμάζι πολλό μου. Ξέρω όλους τους πανερκώδεις της Κύπρου. Ωραία, και το πρόβλημα ποιο είναι? Δεν ξέρω ποιον κόμμα να κέρξω. Κύριε Παναγιώτη μου, σίγουρα κατάλαβες καλά. Ναι, γιατρέ, κατάλαβα και επιμένουν κιόλας. Θέλω να πάνε για τα κόμματα. Μάλιστα, δηλαδή εσύ το έχεις πάρει τώρα απόφαση να κατέβεις στην πολιτική, απλά δεν ξέρεις με ποιο κόμμα ακόμη. Ναι, γιατρέ μου. Και εσύ τι ξέρεις από αυτά? Μα από βουλευτηλίκια? Ναι. Τίποτα δεν ξέρω, αλλά εκείνοι που και με ξέρουν νομίζεις. Ό,τι σπίτι ακόμα ψήφιζουν. Αν του σπίτι ακόμα να ψήφιζουν ναι, ψηφίζουν ναι. Αν του σπίτι ακόμα να ψήφιζουν όχι, ψηφίζουν όχι. Έτσι να κάνω κι εγώ. Τώρα έχει ένα δίκιο σε αυτό που λες. Εγώ είμαι αποφασισμένο. Ένα πιέσω να είναι και ο νόμο. Ποιο νόμο? Για τι λουκουματζίε. Ξέρει τα προβλήματα και ο κλάδο μα. Δεν μπορούμε να στήσουμε πουθενά. Να πορτάρω μα παντού. Όχι, εμεί μου θέλουν άδειε που τα υγειονομία. Όχι, θέλουν άδειε πλανιδοπόληση που μουχτάρει. Χίλια δυο χαρτιά. Έκανε ποιο σιόρ. Τουλάχιστον εσύ έχει ένα στόχο. Βεβαίως και εγώ στόχο. Θα κάνω τον περιλουκουματζή των νόμων του 2021. Καλημέρα, παπάκι μου. Καλημέρα, Ζαούλα μου. Καλημέρα, αγαπητή. Πού είναι η μαμά? Θέλω να σας πω κάτι σοβαρό. Μαμανούλα μου, να αλλάξεις κλάδο πάλι. Να φέρω τη ζημανία να ανοίξω. Όχι. Φρόσα! Φρόσα! Έναν και απόβριζες πάντα. Είναι πάνω μου, είναι να μας πει κάτι σοβαρό το μωρό. Ε, Φρόσα, πού είναι να πάει σε ένα βάγωνα. Θα ξεσκονίσω όσοι θέτω. Φρόσα! Εντάξει, σαπούλα μου, πέ μας πάνε κάτι σοβαρό. Εγγραφτικό οδείο. Μπράβο, αγάπη μου. Και γιατί, σαπούλα μου, εγγραφτικές οδείο? Για να μάθω όργανο. Μπράβο ρε αγαπημού! Εμάς να πεις πιάνω ρε σαγούλα και να σου γράψω να πιάνω μυγιόντο, πιάνω που είσαι το νουρο, το μυαλό και να σου γράψω και είναι καρεκλούαν του που διανύει και βάλει και πράγματα μέσα, κλείστε έτσι κάθε πάνω. Μα, παπάκι μου, εγώ δεν θέλω να μάθω πιάνω. Θέλω να μάθω βιολί. Μπράβο ρε σαγούλα μου! Πολλά ωραίο το βιολί. Ξέρεις ότι ο αρφός του γύρι μου ήταν ο καλύτερος βιολάρης, είσαι 4 γάμους το μήνα. Μπορεί να μου πει το μωρό, ρε Και σαβούλα μου, ας πούμε, γιατί να μάθεις βιολί και όχι κιθάρα? Γιατί μάμα είδα κάτι βιντεάκια στο YouTube με μια κοπέλα που τη Σιγκαμπούρη, που τη λαλού Βανέσα Μέι. Και άρεσε μου πάρα πολλά το βιολί. Έχουμε και τα ίδια μαλλιά. Μάνα μου ρε, να σου πεντεί πολλά ρε, σαβούλα μου, να σου πεντεί πολλά. Αν μια και τούτη σαν τρέσα στη Μέι, παίξε λίγο να σε δεν το σπέζει ρε. Παίξε. Λέντα σου πάει το κιόλι, μάνα μου, απάντησε. Πού να πάει, ρε Φρόσα, τώρα? Πάει να ξεσκονίσω όσοι θέτω. Να με μιλάμε σοβαρά το μωρό, και σκονίζε, εύκει να νομέ. Χρυσόστομε. Το μωρό θέλει να μάθει κιόλι. Επειδή έχει τα ίδια μαλλιά με μια φκιολάρα να μπει στην Καπούρη. Πού είδε το σοβαρό? Ναι, ρε, μαμά, σε παρακαλώ.
Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Έλα, Γιώργο μου. Καλημέρα, αγάπη μου. Να σε ρωτήσω κάτι μανιμάνι. Πού είναι η Σιγκαπούρη? Η χώρα, αγάπη μου. Εντάξει, Γιώργο μου, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα σε αφήκω να μάθεις κιόλι, εάν μου πεις πού είναι η Σιγκαπούρη. Ξέρω εγώ πού είναι η Σιγκαπούρη τώρα. Είναι εκείνη η χώρα που έρχονται συνέχεια κοπέλες ως οικιακοί βοηθοί στην Κύπρο. Σρι Λάνκα, Τζένι. Εντάξει, Σιγκαπούρη, ούρη. Πρέπει να είναι κοντά στην Ινδία. Άρα, ήρθα το! Ασία! Μπράβο, Σαβούλα! Είναι στην Ασία! Τι Ινδία ήταν ο σούρτε! Που το ταντούρι, μαμά, που βάλουμε μέσα στα Ινδιάνικα τα φαγιά. Ταντούρι, Σιγκαπούρη. Μπράβο, ρε, μα εντάξει, μωρόν έχουμε, ρε, μα εντάξει, μωρόν έχουμε, ρε, πρόσα. Μπράβο, αγάπη μου. Πάλε καλά που το συνδυάσες με το γαδούρι και να μου πεις ότι είσαι στην Κύπρο. Γαδούρι, γαδούρι, Σιγκαπούρη. Φέρ μου το μενού να το δω. Έλα ρε μωρό, μ' αφήσεις με να το ετοιμάσω μόνη μου. Φέρ μου το μενού να το εγκρίνω. Καλά ρε Γιώργο, αφού μου ανάθεσες τον το πόστο, πρέπει να μου είσαι εμπιστοσύνη. Κρίστη, αγάπη μου, δώσ' μου το μενού σε παρακαλώ. Λοιπόν, ψητό, τι ψητό? Στο φούρνο. Ενώτη κρέας. Τι κρέας ρε Γιώργο, κρεατένιο. Αγάπη μου, ενώτη είδους κρέας. Κοτόπουλο, χοιρινό, μποσχάρι, στρουθοκάμιλο, τι? Α, πρέπει να επιλέξω. Προφανώς. Τι ώρα να πάει στο σούπερ μάρκετ? Πού να μου εγκρίνεις τη λίστα, ναι, να πάω. Ωραία, θα τα καταφέρεις με το ψητό? Ναι, αγάπη μου, δώσε μου τη συνταγή, Σάβη. Α, γιατί την αφήνεις παρεμπιπτόντως να με βοηθήσει? Γιατί η Σαβούλα ανέλαβε άλλα καθήκοντα. Ανέλαβε τη διακόσμηση. Και εξάλλου δεν μπορεί να μαγειρέψει στο σπίτι, να το καταλάβει η μαμά μου. Λοιπόν. Κουπέπια. Ναι, είναι τέλεια ιδέα. Θα αρέσει πολλά τη μαμά σου. Ιδέα μόνο. Ξέρεις να τη λύσεις κουπέπια? Όχι, αλλά ερεύνησα το θέμα. Είδα κάτι βιντεάκια στο YouTube πώς τη λύγουν τα κουπέπια. Έξω τα κουπέπια. Θέλω να λειτουργήσουν όλα τέλεια. Υπάρχει το ενδεχόμενο να μην τη λήχτουν καλά και να ανοίξουν. Καλά, ναι, μπορούμε να τα κολλήσουμε με άλλον τρόπο. Νομίζω να τρώετε το speed fix. Αμάρε, Γιώργο. Λόγω του άχου σου γίνεσαι πολύ αριστικός. Όχι κουπέπια. Οκ, όχι κουπέπια, είπες. Ωραία. Λοιπόν, κολοκάσι, γιαχνί, πώς σου ήρθε τούτο? Ναι, αγάπη μου, αφού της αρέσκει τόσο πολλά, θα το εκτιμήσει. Συγγνώμη, να ξανακαθάρισες κολοκάσι? Όχι. Ωραία. Έξω το κολοκάσι. Είναι δύσκολο στο καθάρισμα του. Οκ. Δύο σαλάτες. Τι σαλάτες? Τι σαλάτες ρε Γιώργο, σαλατένιες. Τι είδους σαλάτες εννοώ αγάπη μου? Σαλάτα χωριάτικη, σαλάτα με ρόκα, σίζαρτ, σαλατή. Πού να πάω στην υπεραγορά, ναι, να πιάσω δύο σακουλάκια με χόρτα και να φτιαλέξω. Μόνο χόρτα? Ίσως ντομάτα. Ωραία. Ντοματές. Τώρα που το σκέφτομαι, ίσως να προσθέσω και κανένα φρούτο. Μήλον ή αχλάδι. Όχι φρούτα. Οκ, όχι φρούτα. Ωραία, κρατούμε τις δύο σαλάτες. Από μακαρόνια? Σκέφτηκα του φούρνου. Όχι. Καλά, σπαγέτσι που το καταφέρνω κάποτε. Όχι, θα κάνεις ραβιόλες που είναι εύκολες. Θα πάει στο σούπερ μάρκετ και ζητήσει κάτι μεγάλους καταψύχτες και όχι στα κουλάκια που γράφει πάνω ραβιόλες. Πάρε δύο. Εντάξει, ωραία. Εγκρίθηκε το μενού? Όχι, γιατί δεν βλέπω μενού γλυκό. Εξήχασα τα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Έτσι αλλιώς να φέρει τούρτα για το πάρτι η Σαβούλα. Ένα το γλυκό μας τσίνο. Ναι, πάλι καλά. Γιατί θυμάσαι τι έπαθαμε την άλλη τη φορά που πήγα να κάνω τούρτα. Καταλήξαμε να πάμε με τον τζέλι. Αφού ξέρεις, Γιώργο, ότι η ζαχαροπλαστική είναι το αδύναμο μου σημείο στη μαγειρική. Ναι. Άντε, παραγγείλαμε και την τούρτα. Παρόλο που ήθελα, αγάπη μου, να την κάνω μόνη μου. Γιατί δεν την έκαμψα? Πού ρε, αγάπη μου, αφού ήταν να με πάρει ήδη η μάμα μου μέσα στο σπίτι. Σπίτι μου, ρε, αγάπη μου. Όχι, αντρέπομαι τη μάμα σου.
Τέλος πάντων, και τώρα έμεινε μου να κάνω τη διακόσμηση. Α, τι να πιάμε. Μπαλόνια, καραμούζες. Καραμούζες. Ναι, και μόλις μπουν μέσα, να τις φυσήσουμε και να πούμε surprise. Μάλιστα. Και η μάμα σου που έναν ως το surprise. Α, κανόνισε το Γιώργος με τον παπάκι μου τούτον. Τάχα να της πει ότι κάτι τη θέλει για να το βοηθήσει και να πάει στην αποθήκη. Άντε ρε μωρό μου, είναι καλή ιδέα, να καταλάβει. Ένα να κατονούμε εγώ. Αγάπη μου, ξέρεις ότι ο Γιώργος εφρίκαρεν τούτες ούλες τις μέρες και παίρνει μας εμάς τριφτούς. Γιατί? Τα γιατί ρε αγάπη μου, εν ξέρεις. Επειδή ο Γιώργος θέλει να ευχαριστήσει τη μάμα του. Τέλος πάντων, έτσι κάνει μας εμάς όπως τα στρατιωτάκια. Δεν μου είπεν τίποτε κουμέρα. Δεν μου είπεν τίποτε. Το χτίνω. Ένταλος να με μιλώ έτσι. Έδωκα του τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου και δεν μου είπεν ούτε ένα χρόνια πολλά, ούτε ένα φιλί δεν μου δώκε. Δώρο! Σιγά να μην μου κάνει δώρο ο Χρυσόστομος. Πέρσι που ήταν τα γενέθλια μου, λέω του ρε, θα μου κάνεις κανένα δώρο. Άλλη μου είναι εσύ που υπογράφεις πάντα τσέκ που μου, χωράς ό,τι θέλει και κόψε τσέκ. Ναι, κουμέρα. Τέλος πάντων. Να μου διά ο Θεός υγεία και χρόνια, να τον αντέξω άλλο 30 χρόνια. Έπρεπε να μην τον αγάπουν και ήταν να σου πω εγώ. Έλα, παπά. Κατάλαβε τίποτε. Όχι ρε Γιώργο, αλλά λυπήθηκα τη ρε Καρτρά να της ευχηθώ ρε. Ρε παπά, σε παρακαλώ, άντεξε, να μου χαλάσεις την έκπληξη. Σκέφτομαι τώρα το μεσομέρι που να πάω έσω, να τη δω έτσι λυπημένη, να της το πω ρε Γιώργο. Παπά, μην μας χαλάσεις την έκπληξη. Αν το ξέρα θα σε βάλαμε στο σχέδιο. Έχεις δίκιο ρε Γιώργο, να αντέξω ρε, να αντέξω. Θα με άντεξα 20 χρόνια ρε. Ευτυχώς που της ευχήθηκες. Γιατί? Γιατί παπά, σήμερα κλαίτε 30 χρόνια. 30 χρόνια. Μα σοβαρά μιλά ρε Γιώργο. Άντε αγάπη μου, να μπούμε μέσα στο κατάστημα με τα όργανα. Ρε αγάπη μου, τώρα σίγουρα θες να αγοράσεις βιολί. Θες να κάνεις πρώτα γάμο μάθημα, να δεις ας αρέσει και αν αντέξεις και μετά αγοράζουμε. Είμαι αποφασισμένη. Έλα να σου δείξω βιντεάκια με τη Βανέσα τη Μέη, να δεις πόσο τέλεια είναι. Εντάξει, περίμενε πρώτα να δούμε λίγο τις τιμές και ύστερα. Αφού έχω λεφτά, εδώ και είμαι ο παπάκης μου 30 ευρώ, και χάπω τη μάμα βέβαια, και είπε μου να αγοράσω ό,τι βιολί θέλω. Αγάπη μου, με 30 ευρώ ούτε επιθυκιάβλην του δημοτικού δεν αγοράζεις. Πάμε μέσα στο κατάστημα και βλέπουμε. Please. Α, πάμε να δούμε βιολιά. Αγάπη μου, ένα άσπρο βιολί μπορεί να αγοράσω. Γιατί άσπρο? Πρώτον, γιατί της Βανέσας της Μέης είναι και εκείνης άσπρο. Και δεύτερον, γιατί σκέφτηκα ότι είναι με σκουρινίσκι το καφέ, γιατί εμένα το δέρμα μου είναι και ένα νυχτόχρωμο. Κοίτα. Γύρισες επέλθον. Ναι, ναι. Ακύρωσα όλα τα πρωινά μου ραντεβού γιατί έπρεπε να περάσω από δύο πολιτικά γραφεία να τους προειδοποιήσω για έναν ασθενή μου. Τέλος πάντων, απόψε θα πάμε στους Αντωνόπουλους, το θυμάσαι. Σου υπενθυμίζω ότι απόψε είναι το πάρτι έκπληξη για την επέτειο των συμμεθέρων μας. Αν είναι δυνατόν, αυτά τα σουρπρίς πάρτι είναι τόσο μπανάλ και εσύ θέλεις να παρευρεθούμε. Μας το ζήτησε ο Χρυσόστομος. Αχ, τι καλά. Έλα, βρέδι μου. Αυτός ο άνθρωπος μας αγαπάει, μας νοιάζεται. Θέλει να μοιράζεται τις αγαπημένες του στιγμές μαζί μας. Μπο. Όμως, μη μου ζητήσεις να φωνάξω έκπληξη την ώρα που θα μπαίνω στο σπίτι, λες και είμαι 15χρονο. Decadence. Δεν θα σου ζητήσω τίποτα. Μόνο να με συνοδεύσεις. Και δεν μου λες, ποιος θα μαγειρέψει αφού η Φρόσο δεν γνωρίζει για το πάρτι. Φαντάζομαι θα παραγγείλουν απ' έξω. Αποκλείεται. Στο σπίτι της Φρόσος δεν μπαίνουν έτοιμα φαγητά. Νόμος. Ίσως η μικρή συμπεθέρα. Α, δεν νομίζω. Πρακτικά είναι δύσκολο, αφού θα το καταλάβει η Φρόσο και θα προδοθεί η έκπληξη. Μη μου πεις ότι έβαλαν την κόρη μας να τους μαγειρέψει φαγητά, λες και είναι δούλα τους. Δεν νομίζω. Διότι μόνο που το σκέφτηκα, ανακατεύτηκα. Πεντακόσια 30 ευρώ η μισή μου. Ρε αγαπούλα μου, φύπας ούτε πιθκιάβλην του δημοτικού δεν χωράζεις με 30 ευρώ. Έλα σου πω, είπες στους ανθρώπους, μπορείς να νοικιάσεις αν θέλεις. Εγώ θέλω δικό μου. Αγάπη μου, άκουμε. Πάει να κάνουμε το πρώτο σου μάθημα
και αν δεν τ' αρέσει σου και αντέξεις να κάνεις δεύτερο μάθημα, είναι να μιλήσω εγώ με τον παπά σου, εντάξει, είναι να βρούμε μια λύση. Πάμε να πιάμε την τούρτα και θα δούμε και κάνουμε για βιολί, εντάξει. Λοιπόν, είμαι εντάξει, η Φράντζα μου καλή. Αμάρε Γιώργο, καταλαβαίνεις ότι το πράγμα που κάνεις είναι υπερβολικό. Υπερβολικό. Υπερβολικό επειδή θέλω να κάνω ένα surprise party στους γονείς μου. Ου, αμάν, τι να σου πω τώρα. Άτε, πήγαινε εσύ και μόλις ετοιμαστεί το φαγητό ενάστο. Ρε αγάπη μου, ξέρεις πώς έκαμε για μένα η μαμά μου. Ξέρεις τι ωραία πάρτις μου έκαμνε. Όλα τα μωρά στην τάξη έρχονται γιατί ξέρονται να φάνε τα πιο ωραία γλυκά. Και επίσης ξέρεις το ότι ήμουν το πρώτο μωρό της τάξης που είσαι κλόν στα γενέθλια του. Αλήθεια, έφερε σου κλόν πριν τόσα χρόνια. Όχι ακριβώς. Έντυσε τον παπά μου και είπε του να μας προσκολήσει. Αλλάζω πάλι. Ήμουν το πρώτο μωρό στην τάξη που είσαι κλόν στα γενέθλια. Χρόνια πολλά σε σένα για τα γενέθλια σου. Κι όλες οι σκέψεις οι κακές να μείνουν μακριά σου. Χρόνια πολλά σε σένα για τα γενέθλια σου. Σαβούλα! Τι! Τι σου είπα να τους πεις να γράψουν πάνω στην τούρτα? Α, είναι αλήθεια ότι κάτι μου είπες, αλλά ήταν και στα αγγλικά, δεν και κατάλαβα. Αφού είναι κατάλαβες τότε, γιατί δεν με πιάσες τηλέφωνο τώρα που ήσουν τζαμί να τους εξηγήσω. Πάνω γράφει Happy Birthday. Τι σημαίνει Happy Birthday, Σαβούλα? Χρόνια πολλά. Happy Birthday σημαίνει χρόνια πολλά, Σαβούλα? Ναι. Birth. Τι σημαίνει η λέξη birth? Είναι χώρα τώρα, Γιώργο, να σου κάνω εσέναν ιδιαίτερα. Πάω να φουσκώσω τα μπαλόνια. Σαβούλα. Birthday σημαίνει γενέθλια. Νομίζω. Νομίζεις, ξυνομίζεις, έβρε τρόπο να διορθώσεις. Θα σβήσεις το Happy Birthday και θα γράψεις Happy Anniversary. Τι να γράψω? Happy Anniversary. Α, ναι, τούτο που μου είπες πριν και ξεχάσα το, ναι. Ωραία, τώρα που το θυμήθηκες, διόρθωσε. Είχε κάτι πιο εύκολο να γράψω, Γιώργο μου. Τι είναι τούτο το που μου είπες? Anniversary. Γκούγκλαρε το. Έχω φρικτό πονοκεφαλό. Νομίζω θα σπάσει το κεφάλι μου. Να σου φέρω ένα παυσίπονο? Δεν νομίζω να βοηθήσει το παυσίπονο. Λέω να μείνω σπίτι. Εντάξει, αγάπη μου. Πού πας? Στο πάρτι. Και θα με αφήσεις μόνη μου? Κανένας πονοκέφαλος είναι. Θα πάρεις το παυσίπονο, θα ξαπλώσεις, θα σου περάσει. Και θα πας χωρίς εμένα? Και τι να κάνω? Να πάρεις τηλέφωνο το Χρυσόστομο και να του πεις ότι δεν θα πάμε επειδή είμαι διάθετη. Καλά. Όταν πάω εκεί θα του πω ότι δεν ήρθες τελικά γιατί ήσουν αδιάθετη. Δηλαδή θα πας μόνος σου? Με έχεις ρωτήσει τρεις φορές και σου απάντησα ναι. Μα είναι αγένεια να πας ασυνόδευτος. Είναι μεγαλύτερη αγένεια να μην πάω καθόλου. Τι μου είπε τώρα να γράψω? Ανίσερη. Ανίσερη. Το φκαλί. Βρίσκει τώρα όπως είναι. Όχι, κάτι της λείπει. Σάβια! Τι είναι πάλι? Τι σημαίνει το happy birthday, ρε Σαβούλα? Θα κάνουμε άλλη δουλειά σήμερα. Χρόνια πολλά είπαμε, Γιώργο. Ευτυχισμένα γενέθλια είπαμε.
Όχι, εξακολουθώ να έχω τις αμφιβολίες μου, Γιώργο μου. Διόρθωσε. Και τα άλλα. Πώς? Δεν ξέρω, έβρε τρόπο. Ουφου, ρε Γιώργο. Ξέρεις ότι εμένα σήμερα βάλεις με συνέχεια έξτρα δουλειές. Όχι, σαβουλά, σε βάλω έξτρα δουλειές. Βάλω σε να διορθώσεις τις δουλειές που σε έβαλα να κάνεις, δεν σε έκαμε σωστά. Κατά τη γνώμη σου. Σαβία, διορθώσε τα μπαλόνια. Και την τούρτα. Γιώργο, θέλεις να σου πω κάτι? Πρώτον, αν είσαι σωστός ηγέτης, ήταν να βάλεις τον κάθε άνθρωπο στο ρόλο που του ταιριάζει. Ήταν να αναθέσεις τα σωστά καθήκοντα στον σωστό άνθρωπο. Αλλά φαίνεται ότι τα δυο master questions είναι απλά κόλλες για πας στους τοίχους. Σαβούλα, διόρθωσε τα μπαλόνια σου, κάνει δικαιολογίες, άντε. Δεύτερον, έβαλες την Κρίστη να ετοιμάσει τα φαγητά, αντί εμένα. Λάθος ανάθεση καθήκοντος. Και έβαλες με μένα να αναλάβω τη διακόσμηση που ξέρεις ότι τα αγγλικά είναι η γλώσσα που έχω τις πιο πολλές αδυναμίες, Γιώργο. Α, ναι, Σαβούλα. Και ποια είναι η γλώσσα που δεν έχεις τις πιο πολλές αδυναμίες? Τα γαλλικά? Τα κυπριακά. Τέλος πάντων, μα όχι να προσπαθείς να μου αλλάξεις κουβέντα. Και τρίτον, έβαλες τον παπάκι μου να αναλάβει τη μάμα να την παραπλανήσει για να μην καταλάβει ότι εσύ θέλεις να της κάνεις έκπληξη. Αν είναι ποτέ δυνατό, Γιώργο. Να βάλεις τον παπά να παραπλανεί τη μάμα. Δυο μάστερ. Μίσιο. Έλα, φρούσα μου. Κράτα το τούντο πράγμα έτσι, σαν να μην ταράστρεφε. Κράτα με ακιό σου έτσι, ακιό σου. Κράτα το με τα ακιό σου έτσι. Και εδώ, το λόγω 16, ζω. Ένα λεπτό, ρε φρούσα μου. Να μην λέγα το στάδιο εδώ. Με σούζεσαι, ρε φρούσα, με σούζεσαι. Και είναι πολλά δύσκολη τούτη δουλειά που έχουμε να κάνουμε τώρα. Με σούζεσαι. Σοβαρό, μιλάς τώρα. Φέρες με ένα σούκρα, ένα πάνελ να το βιδώσεις και μουρμουράς μου και από πάνω. Άντε ρε φρόσα, χωρίς είχα κανέναν τα ευνοημένα και ήταν λίγο να το κάνουν το πράγμα. Γιατί δεν έφερες τον μικρό? Μα τον άντρο? Ναι, είναι τα υπαλλήλος είναι. Όχι, ο άντρος είναι αυτό, στο πίεσαι τον παυτό, στο... τον τίατρο ο άντρος. Και είναι τα πράγμα είναι τούτο και πρέπει να έρθω άρρο να ρωρίω στο βαστό να το σάσεις. Είναι ένα πάνελ. Ενώ αναπνευστήρα ρε φρόσα και πρέπει να το σάσουμε επίγω, κατάλαβες. Αναπνευστήρα. Ναι, νου γέρου που αν μην το σάσω, έτσι θα αναπνέει ο άνθρωπος, κατάλαβες. Και πρέπει να το σάσω, γι' αυτό σου λάλλω, άντε. Και τώρα που το ξυμπάρωσες του μόνο αναπνευστήρα, είναι τέλος και το πλάσμα του Θεού. Το... που τώρα που το εύκαλα του το πάνε που τον αναπνευστήρα, ήταν η ενέκα του ζαμε και είπα της ώστε να το σάσω να το φέρω πίσω. Φύση είναι του μέσα στο στόμα. Φυσά του ζαμε. Γι' αυτό βιάζουμε από πόσο να φυσάει η ενέκα. Φυσάσω να το πάρω, καταλάβες. Έγινες μου και γιατρός του. Ούλα ξέρεις. Τι να πω πρέπει να ξέρεις, δεν τα ξέρεις. Άντε ρε φρόσα, δεν το ταράσεις τα εμένα σου. Εν πω τι χειρουργική είναι, δεν βάζει που κάνω να με λοάρκασε. Άντε. Έτσι μέραν και να κάθομαι να κραώ πάνελ να σάσει τις αναπνευστήρες του γέρ. Είναι εμποφίσα του πάνω με το πάλι ρε φρόσα τώρα. Να χειούν οι μύδες που με βλέπω με τσιντρίπα, αν δεν βρες μύδες τώρα. Έτσι τώρα με το ταράσι λάδο σου. Κράτε το ίσιο, κάτω το ίσιο έτσι. Τράω λίγο πάνω. Έρτω λίγο έτσι πάνω μου έτσι έτσι. Έτσι τώρα με. Έρτω έτσι. Α, τώρα με τον βιέντρο να με. Γεια σας, Δεσποινή Τσάπα. Είναι μέσα η μαμά μου. Μέσα ο αδερφός μου όμως. Αγάπη μου, ευτυχώς που ήρθες, έχω να διορθώσω τα μπαλόνια. Αδιορθώσεις τα... Επιάσα τώρα τα μπαλόνια, αγάπη μου, και γράφω happy birthday πάνω και ο Γιώργος φωνάζει μου. Μα πεθάνε με σήμερα. Καλά ρε, αγάπη μου, εν τα είδες. Είδα τα καλό, αλλά αφού happy birthday εσύ σημαίνει χρόνια πολλά. Όχι, αγάπη μου. Happy birthday σημαίνει happy, ευτυχισμένα birthday, γενέθλια. Το ίδιο μου λαλείς ο Γιώργος ρε αγάπη μου, αλλά νόμιζω. Εντάξει, φέρ μου ένα μαρκαδόρο να τα διορθώσω. Έξι, πήρες της Ομόνη. Γεια σου, Άντρο. Γεια σου, Γιώργο, να σου ζήσουν οι γονείς σου. Ευχαριστώ. Είπε μου ο παπάς σου το πρωί να έρθω κι εγώ στο surprise που ετοιμάζεται. Α, καλά κάνεις. Αν θες κάποια βοήθεια, μπέ μου, βέβαια, να διορθώσω με μαρκαδόρο τα happy birthday ή έστειλες σαβούλα να φέρει μαρκαδόρο. Άντρος. Έτσι, ό,τι χρειαστείς, λαλείς μου. Σάβια!
Τι γράφει δάμε σαβούλα. It's a girl. Τι σημαίνει σαβούλα. Άντε πάλε. Γιώργο, ξέρω τι σημαίνει. Είναι κορίτσι. Thank you very much. Thank you very much. Τότε γιατί πια τους έπιασες διακοσμητικό για νεογέννητα. Πού κολλά. Ροζ, κι άρεσε μου. Ευχαριστώ. Γιώργο, έβαλες με να διορθώσω τα μπαλόνια. Έβαλες με να διορθώσω την τούρτα. Τώρα θέλεις να το καταβάσω και εκείνο. Έλεος σήμερα μαζί σου ρε Γιώργο. Έλα και τον μαρκαδόρο σου. Εντάξει, να το διορθώσω εγώ. Αν θέλεις. Άντρος. Άτε ρε μωρό μου, πώς είναι ώρα. Ευτυχώς που αρχίζα. Γιώργο, τι ήθελες να κάνω. Φταίω εγώ το ψητό. Έκαμε πάνω από μισή ώρα να ψηθεί. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον χάλασε ο φούρνος. Αγάπη μου, το ψητό με τις πατάτες θέλει πάνω από 2 ώρες μέσα στο φούρνο. Α, ναι. Δεν το ήξερα, μωρό μου. Η Σάβη είπε μου να το λέω μόνο κάθε 10 λεπτά. Τέλος πάντων, πού είναι το. Έβαλα το και σε κουτάκια του delivery για να παραμείνει ζεστό. Ή να νομίζει ότι παραγγείλα από έξω. Αφήκα το έξω στο πεζοδρόμιο. Ευγνωημένα είναι η δεύτερη φορά που το παθαίνω. Πέφτει το κλαπούν, μπόξω και βάνω με γιωμές. Φέρε κανέναν τεχνίτη να σου εισάζει. Είναι τα κουντασκιά στο Γιώργο να έρθει μας ανοίξει. Έχει ο Γιάννο Γιώργο. Και στο μικρό. Ο μικρός είναι ο δοντίατρο. Και στη σαβούλα. Πού ξέρει ρε μάνα μου το μωρό τώρα με τα κλαπούκια. Να μείνουμε δαμέ, να σε θαρώ να με θωρείς. Και ας τον Γιώργο τηλέφωνο. Ένα πάντα. Μην πω, πιάνεις εσύ, γι' αυτό είναι σου απαντά. Τώρα τον πιάω εγώ. Εμένα πάντα ο γιος μου απαντά μου. Αγγελούι μου, σήκω στο τηλέφωνο και θέλησε η μάμμα, αγάπη μου. Αγγελούι μου. Πού είναι τα υπόλοιπα? Ποια υπόλοιπα? Φαγητά. Σάβη μου. Έκανα το ψητό όπως ακριβώς μου έγραψες. Απλά είχαμε ένα μικρό ατύχημα. Αφισμέ γιατί εξεθεώθηκα πάρα πολλά σήμερα. Ξέρεις τι έκανα? Άνοιξα τα σακούλια που τα χόρτα και έβαλα τα στις σκούπες. Έκοψα 2 ντομάτες. Έβρασα τις ραβιόλες και ταυτόχρονα έβαλα το κρέας στο ταψί και έλεγχα το κάθε 10 λεπτά. Έλεος. Ένοιξα να κάνω ποτέ στη ζωή μου τόσα πολλά φαγητά ταυτόχρονα. Τι άστε σαβούλα. Πού ξέρει ρε μάνα μου το μωρό να έρθει μας ανοίξει τώρα. Κι ας ρε Χρυσοστό με τη σαβούλα να μείνουμε όλη νύχτα δαμέ. Με ένα πάντα. Μου την πιάνεις εσύ γι' αυτό είναι πάντα. Μα την πιάνω εγώ πάντα. Περιμένει.
Ευχαριστώ. 7 ακριβώς. Ωραία. Λογικά από στιγμή σε στιγμή θα έρθω. Ετοιμαστείτε. Να σβήσω το φως, Γιώργο. Δεν ξέρω. Εν το σημείωσα. Ένα λεπτό να σκεφτώ. Κρατά. Έτσι μέρα και να με βαούμεν είμαι στην αποθήκη του Χρυσόστομου. Αν θυμάσαι να μπορεί να πριν 30 χρόνια έτσι μέρα. Αν δεν εφρόσα σου κύριε Λέισον τώρα. Να πού να θυμούμε να πήγε πριν 30 χρόνια, να θυμούμε να πήγε πριν 30 λεπτά. Γιατί είσαι αχάριστος και γαδούρη. Γιατί σε κοφτή που μένα. Γιατί σε κοφτή ήταν να θυμάσαι ότι έτσι ώρα πριν 30 χρόνια λένε ο παπάς στέφεται ο δούλος του Θεού Χρυσόστομος στην δούλη του Θεού Εφροσύνη. Γιατί πριν 30 χρόνια έτσι μέρα να γίναμε ένα. Αλλά είσαι έναν το μόνο που σε κοφτή το σκάτω πάνελ σου. Κόφτη με ρε φρόσα για σένα. Κόφτη με τα ευνοημένα. Σε κόφτη ήταν να θυμηθείς ότι σήμερα είναι η επέτειος του γάμου μας. Ξέρω το. Αφού το ξέρεις γιατί μου ευχήθηκες όλη μέρα σήμερα. Έχινε ο Γιώργος να σου κάνω με σαπράις. Γι' αυτό δεν μάχουν να σε φέρω εδώ κάτω σε φύο που έσου γιατί μάχουν τις εσάζουν το σπίτι. Εν και κάτω τώρα όλοι εσάζουν το σπίτι. Μα πού και κάτω, εσώ μας. Ναι. Και κάτω. Ήταν αφορμή να σε φέρω, να βρω μια αφορμή να σε φέρω. Σε τούν το πράγμα θα μένει φρόσα, ούτε ξέρω να μπω το παλιό πράγμα. Ήταν η αφορμή να σε φύγω που έστω να σε φέρω δαμέ, ιδέες του γιού σου. Αλήθεια. Μάνα μου το Γιώργο μου και σκέφτεται με. Εν όλοι που σε σκεφτούμαστε και αγαπούμε σε ρε φρόσα. Όλοι, εκτός που σε ένα. Ο μόνος λόγος που είσαι μαζί μου είναι γιατί δεν έχεις που ποτέ αλλού να πάεις. Νομίζεις ότι πιστεύω ότι είσαι μαζί μου γιατί με αγαπάς. Εφόσα, ξέρω το έκαμα πολλές πελάρες του τα 30 χρόνια. Και έκαμα σας πολλή ζημιά. Και σένα και στα παιδιά μας. Επία και χώρασα από το οικόπεδο στη Βουλγαρία. Και φαταριάλια μας. Άλλοι, εσύ να ξαλεί αριάλια. Και επία και με ξανά στο χρηματιστήριο. Εσφυρίσαν και εσύ. Κι άλλοι, εξαλασίνα ξαλία ριάλια και πια αγόρασα από τα χρεόγραφα. Ξέρω το. Έφατα και εκείνα. Και σου, ξέρω ότι μουρμουράς, μουρμουράς μου. Αμα, είσαι δίπλα μου. Γιατί αγαπάς με ρε φρόσα. Και ξέρω ότι μυάλινες στα κοπελούθια μας μανισί σου. Και η όνη μου δίπλα σου. Κι άλλα, πολλά, κι άλλα. Και μπορεί να μη σου το ξανά είπα ρε φρόσα. Αλλά αγαπώ σε. Και σκέφτομαι κάποτε ότι δεν να ξυπνήσω μια ημέρα και δεν θα σε βρω ζαμε, να πιάσεις τα κοπελούθια μας και να αφήσεις. Αμα εσού τζαμε. Τζαμε, βράχος. Να με αντικόφκεις και να με στηρίζεις. Εφάλασσα με τίποτε στον κόσμο του τα 30 χρόνια Χρυσόστομε. Έλα ρε Ιόρκο. Όχι ρε Ιόρκο, δεν ξέρεις καλά τον κύριο σου, νομίζω. Όχι, δεν το κατάλαβε. Αμα μένεις σε εγγύ. Γιατί δεν το πες να έρθει άμα σαν ανοίξει. Άις το τσαμέ να κάνω σαπράιζ μόνοι τους. Γιατί εγώ απόψε θέλω να μείνω μόνος μου. Μαζί σου φρόσα. Άδε, φρόσα μου. 30 χρόνια, φρόσα μου. 30 χρόνια.
Να ζήσουμε, Φρόσα μου. Να ζήσουμε. Είσαι αφήσα τώρα να φύγουν οι γίνες που μου ειδώνω. Ας χάσω απ' όμως την τρύπα. Άντε, ουου, είναι και τρύπη τώρα. Τώρα την πήγαν που έζα τώρα. Όχι την πήγαν για μέ. Εν είσαι κύριε Φρόσα. Ξίασα, να μου λέει παρακατώ τραγούδι. Έχω τσέγγιαν με άλλη και γλίτως μου το γιούδι μου και τάσω σου μανάλι.